Λεπτάκια. Είμαστε με τον κύριο Βαγγέλη Γκαγκάρη, μέλος της Μέδουσας, που διοργανώνει τη σημερινή εκδήλωση, τη σημερινή έτσι, δράση για τους γιατρούς του κόσμου. Και αυτή τη στιγμή εξετάζονται, έχουν έρθει γιατροί και εξετάζονται. Τι ειδικότητες έχουμε, κύριε Γκαγκάρη? Παθολόγος, καρδιολόγος, παιδίατρος, ορθοπαιδικός φυσιοθεραπευτής, γυναικολόγος και τεστ Παπα-Νικολάου. Γίνεται τεστ Παπα-Νικολάου εδώ στο βαν που βλέπουμε εδώ δίπλα που έχει έρθει. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια μέχρι στιγμής η προσέλευση πώς είναι? Είναι αναμενόμενη, είναι περισσότερο από ό,τι περιμένατε? Νομίζω είναι αναμενόμενη, γιατί είχαμε κάνει αρκετή προσπάθεια, είχαμε συλλέξει ονόματα, είχαμε μαζέψει τις ανάγκες του κόσμου, ώστε να έχουν βγάλει και οι γιατροί ένα πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη μέρα. Ποια ειδικότητα είναι αυτή που δέχεται μεγαλύτερη κίνηση μέχρι στιγμής? Νομίζω τα παιδιατρικά, Σπύρο. Παιδιατρικά, υπάρχει μεγάλη ανάγκη από ανασφάλιστες οικογένειες, ανασφάλιστες γονείς, για εμβόλια, για εξετάσεις. Και εμβόλια και εξετάσεις. Πέραν οι γιατροί μαζί τους κάποια εμβόλια. Είχαμε ζητήσει γύρω στα 47 εμβόλια και οι άνθρωποι κάνουν τα δύνατα δυνατά και τα βρήκανε. Επίσης, να σου πω ότι οι γιατροί μας φέραν 30 κούτες για να μοιράσουμε σε οικογένειες στην περιοχή μας. Τι περιλαμβάνουν? Είναι αυτές οι κούτες που βλέπουμε εδώ στο πλάι, έτσι? Ναι, είναι για να περάσει μια οικογένεια γύρω στις 10 μέρες. Είναι πακέτα με τρόφιμα και είδη της ανάγκης. Ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ καλό και αυτό. Πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που σπαταλάνε προσωπικό τους χρόνο για να προσφέρουν αυτό το κοινωνικό έργο. Κάνουν τρομερή δουλειά οι άνθρωποι. Έτσι, τους αξίζουν πολλά μπράβο. Και εσείς βέβαια που οργανώσατε όλη τη δράση. Όλη τη δράση. Και η πρόεδρός σας που τώρα δεν είναι εδώ, κυρία Καραφέρια. Ακριβώς. Αποφεύγει την κάμερα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκαγκάρη. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε επόμενες δράσεις. Να είσαι ξανά. Να μας πείτε, είσαστε από τους γιατρούς του κόσμου, εκπρόσωπος, γιατρός και εσείς είστε? Όχι, εμείς είμαστε από το Jeep Forum. Είμαστε από ένα φόρουμ ανθρώπων με τετρακίνητα που πηγαίνουμε τους γιατρούς σε δύσκολα μέρη. Α, βοηθάτε να έχουν πρόσβαση οι γιατροί του κόσμου και βοηθήσετε και εσείς το να γίνει αυτή η εκδήλωση. Σωστά. Πού άλλο έχετε πάει εκτός από την Ερέτρια? Κάτι τέτοιο τελευταίο καιρό. Πριν από μερικές μέρες είμαστε στην Κάριστρο, στους Καλιανούς και στα Μυγδαλιά. Πριν από μερικούς μήνες είμαστε στο Σιμόπουλο. Πριν από ένα χρόνο είχαμε πάει στα Άγραφα, εκεί που ξεκίνησε και η δραστηριότητα τουλάχιστον μαζί μας. Γιατί θέλανε τετρακίνητα αυτοκίνητα για να πάνε σε δυσπρόσιτα μέρη. Εντάξει, εδώ η Ερέτρια είναι προσβάσιμη εύκολα. Εδώ είναι προσβάσιμη, δεν είχε πρόβλημα. Αλλά όμως επειδή συνεργαζόμαστε, τους φέραμε και εδώ. Πολύ ωραία. Η γενικότερη αίσθηση που έχετε από αυτές τις εκδηλώσεις, από αυτές τις δράσεις, ποιες είναι? Για μένα, αν θέλεις, είναι η έκπληξη. Έτσι. Εγώ δεν περίμενα ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη του κόσμου, έτσι, για δωρεάν εξετάσεις. Είχα την εντύπωση, ξέρουμε όλοι ότι έχουμε πρόβλημα οικονομικό. Έτσι, αλλά ποτέ δεν περίμενα ότι η κατάσταση θα ήταν τόσο άσχημη. Το είδα και την Παρασκευή μοιράσαμε στην Αθήνα, μαζέψαμε γάλατα και τρόφιμα για να μοιράσουμε. Η προσέλευση ήταν μεγάλη, αλλά και τα τρόφιμα και τα γάλατα φύγανε σε χρόνο ρεκόρ. Δηλαδή το ακούς, το διαβάζεις, το βλέπεις στην τηλεόραση, βλέπεις και στη γειτονιά σου. Κάπου δεν πιστεύεις ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Και δυστυχώς υπάρχει και μάλλον τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Οι γιατροί του κόσμου ουσιαστικά, ο τίτλος τους ήταν για τον κόσμο. Συνήθως φεύγανε στο εξωτερικό. Γιατροί του κοσμικές καταστάσεις. Και τώρα, μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, ο κόσμος πήγαινε στα ιατρία, στη πλατεία Κουμουντούρου και στο Πέραμα, ήταν ξένοι, κυρίως μετανάστες. Τώρα οι περισσότεροι είναι Έλληνες. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι τα πράγματα ελπίζω να βελτιωθούν, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή δύναμη για να διευκολύνετε πάντα τους γιατρούς του κόσμου.